αύξηση που ήταν από το 2001, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν είναι των θέσεων εργασίας. Βέβαια κάποιοι θα πούν τουρισμός και το λέω για τη Νέα Δημοκρατία, αλλά και ο τουρισμός είναι μέσα στο ένας πυλώνας της αναπτυξιακής πορείας της χώρας. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω για να κλείσω είναι ότι πετύχαμε μια συμφωνία μετά από κάποια διαπραγμάτευση σκληρή. Κατηγορηθήκαμε γιατί αργήσαμε, αλλά το αποτέλεσμα έχει κάποια σημαντικά ποιοτικά στοιχεία που πρέπει να πούμε. Δεν αφορά μόνο προσαρμογή δημοσιονομική, αλλά έχει ένα αναπτυξιακό χαρακτήρα. Το δεύτερο, έχουμε τη δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας που ανέφερα πριν, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Με συγχωρείτε. Έχουμε μέτρα για μεσοπρόθεσμα, περιγραφή για το χρέος. Ψηφίσατε συνταξιοδοτικό, δεν πήρατε το χρέος, δεν πήρατε το QE. Καταρχάς δεν πήραμε το χρέος και το QE όσον αφορά, κύριε Σιαφάκα, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ας περιμένουμε και το τι θα πει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να μην το προλέγουμε από τώρα. Δηλαδή υπάρχουν δηλώσεις και από την κυρία Λαγκάρτ που έκανε και στην ΕΡΤ, νομίζω, έδωσε συνέντευξη προχθές, που μίλησε για τα σημαντικά βήματα τα οποία έχουν γίνει και σε σχέση με το χρέος και η βέβαια Ευρωπαϊκή το που δούνου του τράπεζα το, έκανε θα μια αποφασίσει. Δήλωση ήξης αφήξης, είπε, ναι. Η απόφαση του Eurogroup είναι ένα καλό βήμα για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, που σημαίνει ότι βάζουμε το κόμμα που θέλουμε και διαβάζουμε αυτή τη δήλωση όπως θέλουμε. Λοιπόν, σας είπα ότι τα θέματα αυτά έχουν μία κινητικότητα. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε στατικά. Ίδια ήταν η θέση που είχε το δούνου του το Δεκέμβρη με αυτά που είπε προχθές η κυρία Λαγκάρτ. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εξελίσσονται τα πράγματα και έχουν να κάνουν και με τις συμμαχίες τις οποίες επέτυχε η χώρα μας και σε επίπεδο Ευρώπης και τις προσπάθειες που έκανε η κυβέρνηση να διεθνοποιήσει το ζήτημα. Μιλάτε για την επόμενη μέρα. Μιλάμε για την επόμενη μέρα. Σημαίνει... Η λέξη που χρησιμοποιείτε και όχι μόνο εσείς στην κυβέρνηση. Το ζητούμενο είναι από όλους τους πολιτικούς χώρους η λέξη ανάπτυξη. Ανάπτυξη, εκεί είναι το κλειδί. Πώς λοιπόν εσείς θα δώσετε, θα δώσετε τελικά σάρκα και ωστά σε αυτή τη λέξη που λέτε ανάπτυξη. Σας απάντησα. Με τι χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Υπάρχει ο νέος αναπτυξιακός νόμος που από πέρυσι που ψηφίστηκε και 830 αιτήματα περιμέναν τη λήξη της αξιολόγησης, γιατί έληξε και η αξιολόγηση, αυτό δεν είπα, ήταν το πρώτο. Λοιπόν, για να μπορέσουν να προχωρήσουν. Μιλάμε από την άλλη μεριά για τα ΕΣΠΑ και τα προγράμματα στα οποία η χώρα μας έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο 11,5% απορροφησιμότητα, ενώ το μέσος όρος στην ΕΕ ήταν 7%. Έχει να κάνει με πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που μέσα και στον προϋπολογισμό έχει κατά κάποιο τρόπο υπολογιστεί, όταν να το πω έτσι. Για την αναπτυξιακή έτσι τράπεζα, και από την άλλη μεριά. Πού θα χρηματοδοτηθεί, και από την από Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Τέσσερις τράπεζες θα συμμετέχουν. Θα μπουν και ιδιώτες. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε. Γιατί όχι. Γιατί αυτό είναι δική μου άποψη. Εγώ ενημέρωση δεν έχω. Κυρία Καφαντάρη, επειδή το ακούμε πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ σημαντικό. Είναι και το ΕΤΕΑΝ, με συγχωρείτε, το είναι οποίο το μπορεί να μετεξελιχθεί σε αυτό. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λέμε τώρα για το QE. Αν αυτό καθυστερήσει, υπάρχει περίπτωση τα λεφτά, τα χρήματα, κάπου 3 δις, να περάσουν μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Αναπτυξιακή Τράπεζα και από εκεί στην πραγματική οικονομία? Κοιτάξτε, θα γίνει η ειδική συνεδρίαση, νομίζω γίνεται και σήμερα, για το θέμα αυτό, το πώς θα εξειδικευτεί η ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, έτσι, του ΚΕΣΥΠ. Λοιπόν, οπότε εκεί θα διευκρινιστούν πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ότι χρειάζεται ένα εργαλείο το οποίο θα χρηματοδοτεί και τις επιχειρήσεις, χρειάζεται. Και η μετεξέλιξη και ωραία, το ΕΤΕΑΝ, ας πούμε, που είπαμε το πριν, μπορεί να είναι μέσα σε αυτή τη λογική της νέας αναπτυξιακής τράπεζας. Ξεκινάει από σήμερα, μάλιστα, κιόλας, συναντήσεις με τους. Να πω όμως κάτι, μπορείτε, σας παρακαλώ. Να κάνουμε ένα κύκλο. Ναι, ένα κύκλο. Θα επανέλθουμε στο δεύτερο. Ωραία, θα έχουμε, δεν θα έχουμε. Θα έχουμε. Να μιλήσουν όμως και οι υπόλοιποι. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Κυρία Κουμάτε, ο Πρωθυπουργός ξεκινάει λοιπόν ένα κύκλο επαφών να ενημερώσει για το τι σήμερα έγινε, για τα αποτελέσματα. Θα συναντήσει βεβαίως αύριο και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το θέμα είναι ότι εσείς έχετε σηκώσει τους τόνους ακόμα περισσότερο την ώρα που συζητάει λοιπόν η κυβέρνηση και λέει αυτή είναι η συμφωνία, συμφωνία επιτευχθεί. Εμείς ζητάμε πλέον να προχωρήσουν παραγωγικά συγκεκριμένα υπουργεία. Να πάμε λοιπόν τώρα στην καθημερινότητα του πολίτη.